Αρχίζει ναι. απεργία. Διαγνωστικά κέντρα επαόριστο. Ναι, επαόριστο. Με το Clawback και το Rebate, τα άμαθα κι εγώ. Κύριο Βουγιούκα είναι ο πρόεδρο Πασιδίκ, Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων. Καλή σα ημέρα, κύριε Βουγιούκα. Κύριε Βουγιούκα, τι ακριβώ συμβαίνει, γιατί διαμαρτύρεστε. Διάβαζα τι ενστάσει σα για το Clawback και το Rebate. Τι ακριβώ έχει συμβεί, έχουν αυξηθεί το ποσοστό, έχει περάσει κάποια απόφαση, τι έχει συμβεί. Καλημέρα σα, κύριε Γιακουμίγε και κυρία Κάντζου. Καλημέρα, κύριε Βουγιούκα. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε. Η πραγματικότητα είναι απλή και ξεκάθαρη. Τα διαγνωστικά κέντρα εδώ και 6 χρόνια επιβαρύνονται με περικοπές που φτάνουν ακόμα και το 70% στα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλο το βάρος αυτών των περικοπών, διότι μας έχουν οδηγήσει στη χρεοκοπία και σύντομα στην οικονομική καταστροφή. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς αποφασίσατε να κάνετε παόριστον, να είστε σε κινητοποίηση και να στην ουσία να απεργείτε και να μην μπορεί να διευκολυνθεί ο κόσμος να κάνει τις εξετάσεις του και όλα όσα χρειάζονται, έτσι. Το κάνουμε αυτό γιατί αν συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τον ΕΟΠΗ υπ' αυτούς τους όρους, δηλαδή με αυτές τις δύο περικοπές, το rebate και κυρίως το clawback, που μας περικόπτουν, όπως σας είπα, και τα δύο μαζί πάνω από το 70%, ο κόσμος που επισκέπτεται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια, και προσέξτε, είναι 90% και πάνω των ασφαλισμένων που έρχονται στις μονάδες μας και δεν έρχονται γιατί μας αγαπάνε ή για οτιδήποτε άλλο, ωραία, γιατί βρίσκουν άμεση εξυπηρέτηση. Προφανώς, κύριε Βουγιούκα. Και πολύ καλές εξετάσεις. Θα τα ξαναδούμε και πάλι εφόσον συνεχιστούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βουγιούκα. Είμαι στη διάθεσή σας.